Οριακή είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 2 εβδομάδες μετά την αναστολή 33 ανεμβολίαστων υγειονομικών. Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι ιατροί, με 2 μόλις θέσεις στη ΜΕΘ, οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό διακομίζεται απευθείας σε άλλα νοσοκομεία της Κρήτης, ενώ η καρδιολογική κλινική έχει συγχωνευτεί με εκείνη της παθολογικής, στην οποία και γίνεται συνοσηλεία εμπείρετων ασθενειών και ιώσεων από το ίδιο νοσηλευτικό προσωπικό. Ουσιαστικά έχει αλλάξει εντελώς ο τρόπος λειτουργίας του νοσοκομείου, έχει συνενωθεί η παθολογική με την καρδιολογική κλινική. Και σε όλα τα τμήματα έχει γίνει μεγάλη μείωση προσωπικού, ειδικά νοσηλευτικού. Ασφιχτική όμως είναι και η κατάσταση στο τεχνικό τμήμα του νοσηλευτικού ιδρύματος, μιας και υπάρχουν πλέον βάρδιες που δεν καλύπτονται από κανένα τεχνικό, ενώ στη διοικητική υπηρεσία δημιουργούνται κενά σε κρίσιμα τμήματα. Μένουν εφημερίες ακάλυπτες και από εκεί που είχε 12 με 16 θαλάμους έχουν μείνει τώρα με τους μισούς. Πολλές διαδικασίες που θα έπρεπε να γίνονται και εφημερίες γίνονται με τη βοήθεια άλλων νοσοκομείων. Δηλαδή στην ΜΕΘ εφημερεύουν οι γιατροί από το νοσοκομείο από το Παγνί. Δύσκολη κατάσταση και στα πλυντήρια του νοσοκομείου που έχουν απομείνει 3 εργαζόμενες οι οποίες αδυνατούν να διεκπαιρεώσουν το φόρτο εργασίας. Έτοιμα όλων είναι να καταργηθεί ο νόμος για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και να επιστρέψει το προσωπικό του νοσοκομείου στις θέσεις του. Να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας και να διενεργούνται περιοδικά rapid tests σε όλους τους εργαζομένους. Είναι ένα ακραίο μέτρο. Αυτοί οι συνάδελφοι είναι χωρίς μισθό στα σπίτια τους. Άνθρωποι που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και το νοσοκομείο και τη δημόσια υγεία. Έχουν συμμετέχει στη μάχη για την πανδημία και εφόσον κάνουν τακτικά rapid tests, θεωρούμε ότι μπορεί να είναι ασφαλές να γυρίσουν πίσω στην εργασία τους.